Σε αυτή την εκπομπή επέλεξα να αναγνώσω την 65η επιστολή του Σενέκα προς το μαθητή του Λουκίλιο, μια επιστολή που κατά τη γνώμη μου είναι από τις σημαντικότερες σε όλο το έργο του Σενέκα, Epistulae Morales ad Lucilium ή, όπως είναι γνωστό στην αγγλική του μετάφραση, Letters from a Stoic. Το έργο αυτό είναι καλό να γνωρίζουμε ότι ο Σενέκας το γράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του και γι' αυτό ίσως σε μερικά σημεία φαντάζει σαν να προετοιμάζει ήδη τον εαυτό του για το επόμενο κεφάλαιο. Η 65η επιστολή τώρα καταπιάνεται με ζητήματα διόλου ασήμαντα. Ο Σενέκας φιλοσοφεί και αναρωτιέται ποιο φιλοσοφικό σύστημα οδηγεί τον άνθρωπο πιο κοντά στην αλήθεια και στην αρετή, ποιος είναι ο ρόλος του δημιουργού και επομένως και του Θεού, και ποιες είναι οι τοποθετήσεις του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και των Στοϊκών σε αυτά τα ζητήματα. Επιπλέον, ο μεγάλος Ρωμαίος συγγραφέας πραγματεύεται το ζήτημα της ψυχής και του σώματος με τη φιλοσοφία να επιτελεί τον απόλυτο ρόλο, ελευθερώνοντας τον ασκούμενο από την τυραννία της ύλης και οδηγώντας τον στην ανύψωση της ψυχής. Σε μερικά σημεία, και ιδιαίτερα προς το τέλος, που φιλοσοφεί περί της φύσεως του θανάτου, φαίνεται σαν ο Σενέκας να αφήνει να εννοηθεί ότι ο ίδιος είναι ένα βήμα πριν από αυτή την ψυχική τελείωση και τη μετάβαση σε ένα ανώτερο επίπεδο ύπαρξης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε φυσικά ότι η στοϊκή φιλοσοφία υπόσχεται στον ασκούμενο φιλόσοφο ότι στο τέλος της ζωής του, αν εξαγνίσει την ψυχή του από κάθε πάθος και ακολουθήσει τα δόγματα της σχολής, γίνεται σοφός, δηλαδή λίγο υποδέστερος από τους ίδιους τους θεούς. Καλή ακρόαση. 65η επιστολή του Σενέκα προς το Λουκίλιο. Κατά τους στοϊκούς, δύο στοιχεία υπάρχουν στο σύμπαν από τα οποία απορρέουν τα πάντα. Η αιτία, λόγος, και η ύλη. Η ύλη μένει αδρανής και ανενεργή, μια ουσία με απίθμενες δυνατότητες, αλλά είναι προορισμένη να μένει στάσιμη, αν δεν τη βάλει κανείς σε τροχιά κίνησης. Ενώ η αιτία της, όπως και ο λόγος της, μετατρέπει την ύλη σε ό,τι θελήσει και της δίνει πολλές διαφορετικές τελικές μορφές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάτι εκ του οποίου όλα τα παραπάνω απορρέουν και υπάρχουν. Το πρώτο είναι λοιπόν η ύλη και το δεύτερο η αιτία. Επομένως, όλη η τέχνη είναι μίμηση της φύσης. Εφάρμοσε όλα όσα είπα για τον άνθρωπο στην ανθρώπινη τέχνη. Πάρε παράδειγμα ένα άγαλμα. Η ύλη του έπρεπε να επεξεργαστεί από το γλύπτη και ο γλύπτης έδωσε τη μορφή που ήθελε στη χάλκινη ύλη. Με άλλα λόγια, το άγαλμα ήταν η ύλη και ο τεχνίτης η αιτία. Το ίδιο και με όλα τα πράγματα. Αποτελούνται από κάτι που δημιουργείται και από κάτι άλλο που τα δημιουργεί. Οι στοικοί πιστεύουν ότι υπάρχει μόνο μία γεννησιουργός αιτία. Ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι ο όρος αιτία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Η πρώτη αιτία, λέει, είναι η ύλη. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να δημιουργηθεί τίποτα. Η δεύτερη είναι ο τεχνίτης και η τρίτη είναι η μορφή, η οποία αντικατοπτρίζεται σε κάθε δημιούργημα, όπως συμβαίνει και σε ένα άγαλμα. Αυτό το τελευταίο, ο Αριστοτέλης το αποκαλεί είδος και αναφέρει «Υπάρχει και ένα τέταρτο σημείο και αυτό είναι ο σκοπός του έργου». Άσε με να σου εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Η πρώτη αιτία του αγάλματος είναι ο χαλκός. Δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί άγαλμα αν δεν προϋπήρχε το ανάλογο υλικό ήδη. Η δεύτερη αιτία είναι ο γλύπτης, διότι χωρίς το γλύπτη δεν θα μπορούσε να υπάρχει το άγαλμα με συγκεκριμένη μορφή. Η τρίτη αιτία είναι αυτό ακριβώς το είδος της μορφής. Άλλο έργο, το επωνομαζόμενο «ο άνδρας με το δόρυ», και άλλο έργο, το αγόρι που χτενίζει τα μαλλιά του. Η τέταρτη αιτία είναι ο απότερος στόχος και σκοπός, ο λόγος που δημιουργήθηκε το έργο εξ αρχής. Αν δεν υπήρχε ένας λόγος, δεν θα υπήρχε και νόημα ύπαρξης της δημιουργίας εξ αρχής. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Ο λόγος είναι αυτό που προσέλκυσε το γλύπτη. Ποιος ήταν ο στόχος του όταν το δημιουργούσε? Μπορεί να ήταν τα λεφτά, αν όταν δούλευε σε αυτό σκόπευε να το πουλήσει. Ή η δόξα, αν ήθελε να δοξαστεί το όνομά του. Ή η θρησκεία, αν ήταν έργο το οποίο επρόκειτο να τοποθετηθεί σε κάποιο ναό. Αυτή επίσης λοιπόν
είναι η αιτία της δημιουργίας ενός αγάλματος. Εκτός κι αν πιστεύεις ότι τα πράγματα τα οποία αν έλειπαν από το άγαλμα δεν θα δημιουργούνταν εξ αρχής, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτίες της συγκεκριμένης δημιουργίας. Σε αυτές τις τέσσερες αιτίες, ο Πλάτων προσθέτει άλλη μία στο σχήμα. Αυτό που ίδιος ονομάζει ιδέα, η οποία είναι στην πραγματικότητα αυτό που ο γλύπτης είχε συνεχώς στο μυαλό του καθώς εκτελούσε το έργο που επρόκειτο να φέρει εις πέρας. Δεν έχει σημασία αν η ιδέα βρίσκεται μόνο στο μυαλό του ή αν χρησιμοποιεί ένα εξωτερικό αντικείμενο για να την υλοποιήσει. Ο Θεός έχει μέσα του πρότυπα για τα πάντα μέσα στο σύμπαν. Το μυαλό του ενστερνίζει τα σχέδια και τους υπολογισμούς των έργων του. Είναι γεμάτος με αυτές τις εικόνες που ο Πλάτωνας ονομάζει ιδέες, αιώνιος, αμετάβλητος, αέναος. Έτσι, αν και ο άνθρωπος ίσως αφανιστεί, η ανθρωπότητα, το μοτίβο δηλαδή όπου δημιουργεί και πλάθεται κάθε άνθρωπος, παραμένει. Και ενώ ακόμα οι άνθρωποι βιώνουν πολλά και φθύρονται και πεθαίνουν, η ανθρωπότητα μένει ανέπαφη. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα λοιπόν, υπάρχουν 5 αιτίες. Το υλικό, ο μεσάζων, η μορφή, το μοντέλο και το τέλος. Και στο τέλος παίρνουμε το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω. Στην περίπτωση του αγάλματος, για να χρησιμοποιήσουμε το αρχικό μας παράδειγμα, το υλικό είναι ο χαλκός, ο μεσάζων ο γλύπτης, η μορφή το πρόσχημα που του έχει δοθεί, το μοντέλο είναι αυτό βάσει του οποίου σχεδιάζει ο γλύπτης και το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο το άγαλμα. Το σύμπαν επίσης, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ενέχει όλα αυτά τα στοιχεία. Ο Θεός είναι ο δημιουργός, η ύλη το υλικό, η μορφή ο ευρύτερος χαρακτήρας και η όψη του κόσμου όπως τον βλέπουμε. Το μοντέλο με τη φυσική του απλότητα είναι το μοτίβο το οποίο ο Θεός υιοθέτησε για τη δημιουργία του εκπληκτικού του έργου σε όλο του το μεγαλείο. Το τέλος είναι η ιδέα του Θεού όταν δημιουργούσε και αυτό, σε περίπτωση που αναρωτιέσαι τι είχε ως ιδέα ο Θεός, είναι η αρετή. Αυτό εννοεί ο Πλάτωνας όταν λέει «Ποια ήταν η αιτία του Θεού όταν δημιουργούσε το σύμπαν? Είναι καλός και όποιος είναι καλός δεν μπορεί ποτέ να είναι μνησίκακος σε οτιδήποτε καλό. Οπότε έφτιαξε τον κόσμο όσο καλύτερα μπορούσε βάσει της ίδιας του της δύναμης». Εσύ τώρα πρέπει ως κριτής να δώσεις μια ετοιμιγορία και να ανακοινώσεις ποιανού η άποψη, παύλα δήλωση, σύμφωνα με τη γνώμη σου μοιάζει να είναι όχι η πιο αληθινή, γιατί όλα αυτά που συζητάμε είναι τόσο εκτός της δυναμικής μας όσο ίδια η αλήθεια, αλλά αυτή που προσεγγίζει περισσότερο την αλήθεια. Αυτή η συλλογή αιτιών, την οποία ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας συνέλεξαν, ενστερνίζεται είτε πάρα πολλά, είτε πολύ λίγα. Διότι αν πιστεύουν ότι όλα η λήψη αυτών όπου ένα πράγμα δεν μπορεί να υπάρξει είναι η ίδια η αιτία της ύπαρξής του, έχουν αποτύχει να τα παριθμίσουν όλα. Θα πρέπει να περιλάβουν και το χρόνο μέσα στη λίστα με τις αιτίες. Τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς χρόνο. Θα έπρεπε να περιλάβουν τον τόπο. Ένα πράγμα σίγουρα δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν υπήρχε χώρος για να υπάρξει. Θα έπρεπε να περιλάβουν την κίνηση. Χωρίς αυτή, τίποτα δεν μπορεί να δημιουργηθεί, ούτε να καταστραφεί. Χωρίς την κίνηση δεν εννοείται τέχνη, ούτε φυσικά και μεταβολή. Αυτό που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή είναι μια πρωταρχική και καθολική αιτία. Αυτή η αιτία, όπως και η ίδια η ύλη, πρέπει να είναι στοιχειώδης. Αν αναρωτηθούμε τι σημαίνει αιτία, σίγουρη απάντηση είναι ο δημιουργός λόγος, δηλαδή ο Θεός. Όλα τα παραπάνω τα οποία παριθμίσαμε δεν είναι παρά μια σειρά από ατομικές αιτίες, οι οποίες όμως εξαρτώνται από μία μοναδική, την αιτία η οποία έχει την ικανότητα να δημιουργεί. Μπορείς να πεις ότι η μορφή είναι αιτία, αλλά η μορφή είναι το σχήμα που δίνει ο καλλιτέχνης στη δουλειά του, μέρος της αιτίας, όχι όμως η αιτία. Το πρότυπο επίσης είναι απαραίτητο στοιχείο της αιτίας, όχι η ίδια αιτία. Για το γλύπτη, το πρότυπό του είναι τόσο απαραίτητο όσο η σμήλη ή η λίμα. Η τέχνη του δεν κινείται χωρίς αυτά, αλλά το γεγονός αυτό δεν τα κάνει μέρη ή αιτίες της ίδιας της τέχνης.
Το τέλος που οραματίζεται ο καλλιτέχνης, λέει ένας φίλος, αυτό που τον παρακινεί να ξεκινήσει μια δημιουργία, είναι μια αιτία. Ακόμα και να παραδεχτούμε ότι είναι. Είναι μόνο μια συνεργός αιτία, όχι μια ουσιώδης αιτία. Οι συνεργές αιτίες είναι άπειρες σε αριθμό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η καθολική αιτία. Εν πάση περιπτώσει, οι ισχυρισμοί του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη ότι το σύμπαν, ο κόσμος δηλαδή, στην ολότητά του, το όλον, ως ολοκληρωμένη δημιουργία, είναι μια αιτία, δεν συμβαδίζει με τη συνηθισμένη οξύτητα που επιδεικνύουν ως στοχαστές. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ μιας δημιουργίας και της αιτίας της. Τώρα μένει να δώσεις την ετοιμιγορία σου ή, το πιο εύκολο για ζητήματα τέτοιας φύσεως, να κηρύξεις την αδυναμία σου να δώσεις ετοιμιγορία και να ζητήσεις επανακρόαση. Τι ευχαρίστηση μπορείς να μου πεις, βρίσκεις με το να σπαταλάς χρόνο κάνοντας τέτοιες ερωτήσεις. Δεν σε βοηθάνε να διώξεις τυχόν συναισθήματα, ούτε να κατευνάσεις τις επιθυμίες της σάρκας. Λοιπόν, θέτοντας και αναλύοντας τέτοια θέματα, καταφέρνω να γαλλιάσω το πνεύμα μου. Και αυτό ενώ κάνω ενδοσκόπηση του εαυτού μου πρώτα, φυσικά, και έπειτα εξετάζοντας το περιβάλλον και τον κόσμο γύρω μου. Δεν χασομερώ, όπως εσύ υποθέτεις. Για αυτές τις ερωτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παίρνουν το χαρακτήρα ατέρμονων και υπερβολικών συζητήσεων που δεν οδηγούν πουθενά, όπως σου εξήγησα παραπάνω, έχουν ως αποτέλεσμα να εξυψώνουν και να ελαφρύνουν το πνεύμα, να δώσουν όθηση στην ψυχή που λαχταρά να ελευθερωθεί από το βαρύ φορτίο εδώ και να επιστρέψει στον κόσμο όπου κάποτε ανήκε. Γι' αυτό το λόγο το σώμα μας είναι ένα βάρος και ένα βασανιστήριο. Και παρενοχλημένη από το συντριπτικό βάρος του σώματος, η ψυχή βρίσκεται σε αιχμαλωσία, εκτός αν η φιλοσοφία έρθει στη διάσωσή της, προσφέροντάς της να αναπνέει πιο ελεύθερα, στοχαζόμενη τη φύση, απελευθερώνοντάς τη από το γήινο και οδηγώντας τη στο ουράνιο περιβάλλον. Αυτό για την ψυχή σημαίνει ελευθερία, η ικανότητα να περιπλανιέται οπουδήποτε ελεύθερα. Αποδράγια λίγο από τη φυλακή στην οποία καταδικάστηκε και έτσι η δύναμή της ανανεώνεται στον πάνω κόσμο. Όταν τα μάτια των τεχνητών κουράζονται από κάποιο περίπλοκο έργο, αυτοί βγαίνουν στην ύπαιθρο και απολαμβάνουν το φως του ηλίου σε κάποιο ανοιχτό χώρο ή άλλο δημόσιο κτίριο. Με τον ίδιο τρόπο, η ψυχή, κλεισμένη σε αυτή τη σκοτεινή και ζωφερή κατοικία, όσο πιο συχνά μπορεί, ρίχνει κλεφτές ματιές στα ανοιχτά και βρίσκει τη χαλάρωσή της στο χαζόμενη τη φύση. Ο σοφός και αφοσιωμένος στη φιλοσοφία, είναι περιττό να πω ότι είναι αδιαχώριστος από το σώμα του, κι όμως είναι αποκομμένος από αυτό όσον αφορά το καλύτερο μέρος του είναι του, κατευθύνοντας τη σκέψη του σε ανώτερα ιδεώδη. Κοιτάζει τη σημερινή του ζωή όπως και ο άνθρωπος που έχει υπογράψει ως στρατιώτης, ως μια θητεία που πρέπει να υπηρετήσει. Και λειτουργεί έτσι που ούτε αγαπά τη ζωή ούτε τη μισή. Αντέχει τη θνητή ζωή, παρόλο που ξέρει ότι επιφυλάσσεται γι' αυτόν μια καλύτερη. Μου λες να μην ερευνώ το φυσικό κόσμο? Προσπαθείς να με αποκλείσεις από το όλον και να με περιορίσεις σε ένα μόνο μέρος του? Δεν πρέπει να αναρωτηθώ πώς ξεκίνησαν τα πάντα στο σύμπαν? Ποιος έδωσε τη μορφή στα πράγματα? Ποιος τα χώρισε όταν βυθίστηκαν όλα μαζί σε ένα μεγάλο συγκρότημα αδρανούς ύλης? Δεν πρέπει να αναζητήσω την ταυτότητα του καλλιτέχνη που δημιούργησε αυτό το σύμπαν ή τη διαδικασία με την οποία αυτή η ύλη ακολουθεί νόμους και τίθεται σε τάξη? Ή τη φύση εκείνου που συγκέντρωσε τα πράγματα που ήταν διασκορπισμένα, τα διέκρινε και όταν όλα τα πράγματα βρίσκονταν μέσα σε άμορφο χάος, απέδωσε ξεχωριστά στο καθένα του μία μορφή? Ή την πηγή του φωτός, είναι φωτιά ή είναι κάτι πιο φωτεινό, που χύνεται πάνω μας σε τόσο μεγάλη αυθονία? Δεν πρέπει να εξερευνήσω κάτι τέτοιο? Μήπως δεν πρέπει να ξέρω από πού προέρχομαι, αν θα δω αυτόν τον κόσμο μόνο μία φορά ή θα ξαναβρεθώ ξανά σε αυτόν? Ποιος είναι ο προορισμός μου μετά την παραμονή μου εδώ? Ποια κατοικία θα περιμένει την ψυχή μου κατά την απελευθέρωσή της από τους όρους της δουλείας της πάνω στη γη? Μου απαγορεύεται να συναναστρέφω με τον παράδεισο. Με άλλα λόγια, με διατάζεται να περάσω τη ζωή με τα μάτια σκυμμένα προς το έδαφος? Είμαι πάρα πολύ σπουδαίος
το πεπρωμένο μου ανώτερο, για να καταλήξω να γίνω σκλάβος της σάρκας μου. Όσον αφορά εμένα, το σώμα δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από ένα δεσμό στο δρόμο για την ελευθερία μου. Το παραδίδω τελείως στο δρόμο της τύχης, αφήνοντάς την να εξαπολύσει την επίθεσή της σε αυτό, μην αφήνοντας κανένα χτύπημα να διαπεράσει τον πραγματικό μου εαυτό. Γιατί αυτό το σώμα είναι το μόνο που είναι ευάλωτο για μένα. Μέσα σε αυτή την κατοικία, την τόσο επιρρεπή σε τραυματισμούς, εκεί ζει ένα πνεύμα που είναι ελεύθερο. Ποτέ δεν θα με αναγκάσει αυτή η σάρκα να νιώσω φόβο. Ποτέ δεν θα με οδηγήσει σε οποιαδήποτε πράξη που δεν αρμόζει σε έναν ενάρετο άνθρωπο. Ποτέ δεν θα πω ψέματα, προσπαθώντας να σώσω το ταπεινό αυτό το μάρι μου. Θα διαλύσω τις σχέσεις μας όταν φαίνεται ότι είναι η σωστή πορεία που πρέπει να ακολουθήσω. Και ακόμη και τώρα, ενώ είμαστε δεμένοι ο ένας με τον άλλο, η σχέση μας δεν είναι επίησης όρης. Η ψυχή θα αναλάβει αδιαίρετη εξουσία. Η άρνηση να καταληφθεί κανείς από το σώμα του εξασφαλίζει την ελευθερία του. Και σε αυτή την ελευθερία, για να επανέλθω στο θέμα μας, ακόμη και το είδος των θεμάτων για τα οποία μιλούσαμε μόλις τώρα έχουν σημαντική συμβολή. Γνωρίζουμε ότι τα πάντα στο σύμπαν αποτελούνται από ύλη και από το Θεό. Ο Θεός που περικλείεται μέσα στα πάντα τους ελέγχει όλους και όλοι ακολουθούν την ηγεσία και την καθοδήγησή του. Μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη αξία βρίσκονται σε αυτό που δημιουργεί, εν προκειμένου το Θεό, παρά στην ύλη πάνω στην οποία εργάζεται ο Θεός. Λοιπόν, η θέση που σε αυτό το σύμπαν καταλαμβάνει ο Θεός είναι στον άνθρωπο η θέση του πνεύματος. Ό,τι η ύλη είναι για το σύμπαν, είναι το σώμα για εμάς. Αφήστε το υποδέστερο, λοιπόν, να υπηρετήσει το ανώτερο. Ας αντιμετωπίσουμε με γενναιότητα ό,τι έρθει προς το μέρος μας. Ας μην νιώθουμε ποτέ τρόμο στη σκέψη ότι θα πληγωθούμε ή θα πιαστούμε αιχμάλωτοι ή στη σκέψη της φτώχειας ή του διωγμού. Τι είναι θάνατος? Είτε μια μετάβαση ή ένα τέλος. Δεν φοβάμαι να φτάσω στο τέλος μου, γιατί αυτό είναι το ίδιο με το να μην είχα ξεκινήσει ποτέ. Ούτε φοβάμαι τη μετάβαση, γιατί δεν θα είμαι ποτέ τόσο περιορισμένος ή τόσο στριμωγμένος πουθενά αλλού από όσο όταν βρίσκομαι εδώ.